Θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά και σήμερα ότι όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε για το κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα. Όπως καταδικάζουμε απερίφραστα την ρητορική μίσου στα ντροπιαστικά επεισόδια φαινόμενα πορκρόμ, τα οποία έχουμε δει να εκτυλίσσονται τις προηγούμενες μέρες και ευχόμαστε να μην επαναληφθούν, βεβαίως καταδικάζουμε ή ορθότερα θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι οι Κύπροι πολίτες σήμερα νιώθουν ανασφαλείς στον τόπο τους. Το ζήτημα του μεταναστευτικού, επαναλαμβάνω, είναι κρισιμότατο και θα πρέπει να τύχει άμεσης και ολιστικής διαχείρισης. Σίγουρα όχι με προσωπικές τοποθετήσεις που εκθέτουν την κυπριακή δημοκρατία και την νομιμότητα, σίγουρα όχι με πολιτικές, αν θέλετε, με πολιτική εκμετάλλευση προσάγραν ψήφων ή με πειραματισμούς και ερασιτεχνισμούς. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα κινηθεί στη σφαίρα της λογικής και της νομιμότητας. Και θέλω να ενημερώσω ότι έχω ήδη αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία εισηγούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια σύσκεψη υπό την Προεδρία του με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, για να μπορέσουμε ακριβώς και να ενημερωθούμε, αλλά και για να αναλάβουμε ευθύνες πριν να κλαίμε επί ερυπείων.